Πού θα πάει ο Σταύρος Θεοδωράκης Άραγε? Θα πάει με το ΣΥΡΙΖΑ? Κάποιοι λέει, έλα μωρέ, ο Σταύρος λέει κυκλοφορεί με την Αυγή στην Κολότσεπη. Ναι. Κάποιοι άλλοι μου λέγανε και βάλαμε και στοίχημα κιόλας γι' αυτό. Ο Θεοδωράκης θα είναι επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Σταύρο, επειδή σε ξέρω και χρόνια και παρακολουθώ την πορεία σου, πού θα πας για να μην χάσω και το στοίχημα? Να σου πω. Ένας αρχηγός πολιτικού κόμματος που τόλμησε να βγει μόνος του πριν 4 χρόνια και να ιδρύσει ένα καινούριο κόμμα δεν μπορεί να είναι υποψήφιος με άλλο πολιτικό κόμμα. Και πεθαίνει μαζί με το κόμμα του, εάν το κόμμα του πεθαίνει. Η περίπτωσή μου όμως δεν θα είναι αυτή. Πιστεύω ότι το ποτάμι δεν πεθαίνει. Θα έχει μια δυναμική παρουσία. Το ποτάμι αλλά δεν πεθαίνει, αλλά εμάς μας πήρε το ποτάμι, μας πήρε ο ποταμός. Ναι. Θα έχει μια δυναμική και αυτόνομη παρουσία. Κοιτάξτε. Έτοιμος για κάρτα ο οικονομικός συντάκτης. Ένα-ένα. Ναι. Δεν υπάρχει κανένα σενάριο να είμαι εγώ είτε στους συνδυασμούς του ΣΥΡΙΖΑ είτε της Νέας Δημοκρατίας. Συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ ή Νέα Δημοκρατία υπάρχει όμως. Προφανώς όχι. Εννοείς τι, μετά να σώσουμε τη χώρα, μια κυβερνητική απόφαση. Είμαστε υποχρεωμένοι. Και πριν από τις εκλογές. Μετά τις εκλογές. Είμαστε υποχρεωμένοι πριν μετά από τις εκλογές. Γιώργο, τα βάζεις όλα στο τραπέζι και πολύ απότομα. Πρόσεξε, είναι και πρωί. Λέω, όπως και σήμερα, όπως και αύριο, μέχρι και τις εκλογές, εάν υπάρχει κάτι ωφέλιμο για την κοινωνία, θα το στηρίζουμε. Αλλά δεν θα στηρίζουμε την κυβέρνηση. Δηλαδή, δεν θα αντικαταστήσουμε, για να πάω στο επόμενο ερώτημά σου, το φίλο στον κύριο Καμένο. Εδώ ήμουν έτοιμος να πω αυτό. Εάν λοιπόν καταψηφίσει τη συμφωνία ο Καμένος και η Ανεξάρτητη Ελλήνες. Καλά, μην ορκίζεσαι τώρα. Δεν ορκίζομαι, ποτέ δεν ορκίζομαι. Και ανοίγει ο δρόμος για συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, αφού οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν φύγει. Ναι, δεν είμαι διαδεδειγμένος να κάνω τα ρεπό του κύριου Καμένου. Ούτε θα αντικαταστήσω τον κύριο Καμένο. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Στηρίζουμε με τόλμη στη Βουλή, σε αυτήν, στην επόμενη, σε κάθε Βουλή, τα ωφέλιμα για την κοινωνία μέτρα. Αυτό θέλει ο πολίτης. Ο πολίτης δεν θέλει άσπρο-μαύρο. Θέλει, υπάρχει κάτι που είναι καλό για την κοινωνία, στήριξε το. Υπάρχει κάτι που είναι κακό για την κοινωνία, πολέμησε το. Καλό για την κοινωνία και την Ελλάδα είναι η συμφωνία με τα Σκόπια. Είναι καλή συμφωνία, ναι. Άρα θα την ψηφίσεις. Είναι καλή συμφωνία. Άρα θα την ψηφίσεις. Συγγνώμη. Γιατί νομίζω ότι γίνεται ένα λάθος. Σε παρακολουθώ κάποιες στιγμές και υπάρχει ένα θέμα που δεν θέτεις με τη σοβαρότητα που πρέπει. Και επειδή είμαστε φίλοι, θα σου το πω. Το δέχομαι. Ναι. Ποιος είναι ο κίνδυνος για την Ελλάδα σήμερα? Ποιος είναι ο κίνδυνος? Η Τουρκία. Μπράβο. Δηλαδή, αν σταματήσει έναν Έλληνα και του πει ποιο είναι το πρόβλημά σου, το εθνικό σου πρόβλημα, μιλάμε. Γιατί έχει και άλλα προβλήματα. Αλλά το εθνικό σου πρόβλημα θα σου πει: το πρόβλημα είναι ότι θα έρθουν τα Σκόπια να πάρουν τη Θεσσαλονίκη. Γελία πράγματα. Το πρόβλημά μας λοιπόν, και θα πρέπει εδώ να τοποθετηθούμε υπεύθυνα, είναι η Τουρκία. Αν σου πάρει την ιστορία, περίμενε. Πώς συνδέονται τα δύο θέματα? Αυτό είναι το θέμα. Γιατί εγώ αποκάλυψα στη Βουλή ότι αυτά τα δύο θέματα συνδέονται. Η Τουρκία λοιπόν φτιάχνει τα καινούργια αεροδρόμια στην Αχρίδα και στα Σκόπια. Έτσι. Φτιάχνει τζαμιά, φτιάχνει ιεροδασκαλία και φτιάχνει και ιατρία σε άγονες περιοχές των Σκοπίων. Ποιο είναι το αίτημα των Τούρκων απέναντι στα Σκόπια? Να αποκτήσουν αεροπορική βάση στα Σκόπια, στην Αχρίδα, στα βόρεια σύνορά μας. Πιστεύεις ότι κόβει όλο αυτό θα που σου λέτε? Πω, προφανώς το κόβει. Προφανώς, γιατί το εμποδίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το αντάλλαγμα όμως για να κόψεις? Προσέξτε. Για να κόψεις την επέλαση των Τούρκων. Μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να έχει δύο μέτωπα? Εσύ μπορείς στο σπίτι σου να έχεις ένα πίσω παράθυρο ανοιχτό? Ή πρέπει να έχεις την προσοχή σου στην πόρτα? Άρα θα πρέπει να κάνω εκχωρήσεις στις μία από τις δύο περιπτώσεις. Άρα λοιπόν πρέπει να κλείσουμε τα μέτωπα στον βορρά. Με ποιο με τρόπο? Την Αλβανία. Με εκχωρήσεις? Με τα Σκόπια, όχι. Με πάγια πατριωτική θέση. Και η πατριωτική θέση ποια ήτανε? Του Μητσοτάκη. Ενώ του μεγάλου Μητσοτάκη. Του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Η πατριωτική θέση λοιπόν, για την οποία έπεσε κιόλας, γιατί τη στήριξε, ήταν ότι πρέπει να πάμε σε μία σύνθετη ονομασία. Και πήγαμε σε μία σύνθετη ονομασία. Υπάρχουν πράγματα που έπρεπε να γίνουν διαφορετικά σε μία συμφωνία? Προφανώς. Προφανώς, αν την έκανα εγώ που είμαι πιο καλός διαπραγματευτής και πολλά χρόνια στη πιάτσα, μπορεί να έκανα μια καλύτερη συμφωνία. Αλλά στο τέλος της ημέρας, όταν τη δεις η συμφωνία, λες ότι περασπίζεται τα βασικά πράγματα που υποστηρίζαμε εδώ. Αυτό που λες έχει και ένα κίνδυνο. Μπορεί να είναι και σωστό, μπορεί να είναι και ένα κίνδυνο. Λες, επειδή φοβάμαι τους Τούρκους, κάτσε να δώσω από εκεί αυτό που θέλουν. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που λέει ότι σε αυτή τη συμφωνία δώσαμε και δεν πήραμε. Δώσαμε την ονομασία,
Δώσαμε την εθνότητα, δώσαμε τη γλώσσα. Ονομασία, Γιώργο μου, είσαι ίσως ο παλιότερος εδώ στα πολιτικά πράγματα, κατ' ουσίαν. Έτσι, κατ' ουσίαν. 25 χρόνια έχουμε δώσει το όνομα. Το ξέρω. 25 χρόνια. Το φωνάζω καθημερινά. Το κράτος αυτό δεν λεγότανε Μαγούλα, λεγότανε Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και έλεγε πριν πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Το πρώην ήταν στη Γιουγκοσλαβική. Ναι, τώρα αυτοί καίγονται για το, είδες, για το ΝΑΤΟ, καίγονται για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδες τον Παπαδάκη της Αγγλίας, είδες τον Παπαδάκη της Γαλλίας, είδες τον Παπαδάκη της Γερμανίας. Τι έλεγε το βράδυ που υπογράφηκε η συμφωνία. Η Ελλάδα και η Μακεδονία συμφώνησαν αυτό. Για κανένα κράτος του κόσμου. Μα και ο Ζάεφ τι είπε εδώ. Μακεδόνες και Έλληνες. Για κανένα κράτος του κόσμου η Αμερική. Ούτε καν μέρη ο Μακεδόνας. Είναι φίλοι μας οι Αμερικανοί. Οι Άγγλοι. Είναι. Εντάξει, είναι συμμαχοί μας. Τι να κάνουμε. Αυτούς έχουμε. Οι Ρώσοι. Γιατί λένε κάποιοι, εντάξει, ας το ΝΑΤΟ να πάμε στους Ρώσους. Οι Ρώσοι είναι από τις πρώτες χώρες που τους αναγνώρισαν ως Μακεδονία. Η Κίνα. Η Κίνα που κάνει business εδώ στην Ελλάδα. Λέει Μακεδονία σκέτο. Άρα λοιπόν. Θεωρώ ότι είναι κέρδος μας να τους πούμε. Όλα αυτά τα χρόνια. Χρόνια. 25 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι, αλλά αν υπάρχει ένα λάθος παγιωμένο 25 χρόνια, για να το διορθώσεις, δεν μπορεί να το ανατρέψεις. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι. Το κάνεις όμως... λοιπόν Βόρεια Μακεδονία. Είναι ένα όνομα που σε όλο τον κόσμο λέει «Α, υπάρχει και άλλη Μακεδονία και αυτή η Μακεδονία είναι ελληνική». Και τα πράγματα έρχονται στην ιστορική τους διάσταση. Έχει ένα λαό όμως, που απαιτεί από τις ηγεσίες του να διαφυλάξει τα εθνικά συμφέροντα. Προφανώς. Όλα αυτά που λες μπορεί να έχεις δίκιο. Αλλά έχεις ένα λαό ο οποίος έχει έντονο συναίσθημα και δικαιολογημένο σε μεγάλο βαθμό. Μην ξεχνάς ότι στα παιδικά σου χρόνια έχεις πει ποιηματάκι για τη Μακεδονία και έχεις τραγουδίσει τραγουδάκι για τη Μακεδονία και εγώ το έχω κάνει. Και εσύ το έχεις κάνει. Γιώργο, εγώ είμαι τη σχολή του Βενιζέλου. Του μεγάλου Χανιώτη πολιτικού, που ήξερε να λέει στους πολιτικούς ότι περιμένετε, όταν έρθει η ώρα θα κάνω τα μεγάλα βήματα. Και ήξερε να λέει στο λαό ότι μην παρασύρεσαι από το θερμό σου αίσθημα. Προφανώς ο πολίτης... Είχανε παρασυρθεί οι πατριώτες μας κριτικοί όταν πήγαν και πολέμησαν για τη Μακεδονία. Όχι, δεν λέω αυτό. Γιατί πρωτοστάτησαν στον αγώνα. Λέω ξεκάθαρα ότι υπήρχαν χρονικές στιγμές στο παρελθόν που οι πολιτικοί διακρίθηκαν από το θάρρος τους να λένε την αλήθεια στον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πούμε μια αλήθεια στον κόσμο. Η Ελλάδα είναι μια ασθενική αμυντικά χώρα σε σχέση με την Τουρκία. Πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας. Πρέπει να μην σπαταλάμε εθνικό κεφάλαιο, διπλωματικό κεφάλαιο, στρατιωτικό κεφάλαιο, κοιτάζοντας σε ανύπαρκτους κινδύνους. Απειλούμαστε στη Θράκη, στο Αιγαίο, στη Κύπρο. Και αναρωτιέμαι, ανησυχούμε όλοι. Ανησυχούμε. Το είπες και εσύ, έτσι. Κανένα συλλαλητήριο για την Τουρκία. Δηλαδή, δεν ζητώ συλλαλητήρια. Ζητώ να ανησυχήσουμε όσο πρέπει, ώστε να μην σπαταλάμε δυνάμεις βόρεια. Γιατί, και ποιο είναι το καλό της συμφωνίας. Να τελειώσουμε ίσως με αυτό. Το καλό της συμφωνίας είναι ότι υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση, που όπως έχουν νιώσει και οι Έλληνες, έχει πολλούς αυστηρούς κανόνες και δεν φέρεται και άγεται από τις διαθέσεις κάποιων πολιτικών. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εγγυηθεί ότι αυτή η χώρα δεν θα έχει αλυτρωτικές διαθέσεις έναντι της Ελλάδας. Με εξετάζοντας και τα ελληνικά βιβλία. Θα τους κρατήσει 12 εξετάζοντας χρόνια. Εξετάζοντας και τα ελληνικά βιβλία, αν υπάρχουν διαθέσεις αλυτρωτισμού. Το βασικό είναι να διορθωθούν θέτοντας ζητήματα σε επιχειρήσεις που έχουν το όνομα Μακεδονία στα προϊόντα τους. Όπως ο μακεδονικός χαλβάς, μαρμελάδες και τσίπουρα και όζα. Δεν νομίζω... Υπάρχει πρόβλημα και σε αυτή την κατηγορία. Αναφέρεται στη συμφωνία, ότι θα εξεταστεί από επιτροπές. Επιτρέψτε μου. Είναι ξεκάθαρο. Και ξέρεις με τη φορολογία των Σκοπίων... Το σημαντικό είναι... Το μακεδονικό προϊόν δεν θα είναι ανταγωνιστικό στις διεθνείς αγορές. Χάθηκε. Συγγνώμη, Γιώργο, δουλεύεις πάρα πολύ, αλλά κάποια στιγμή ταξιδεύεις στο εξωτερικό. Βέβαια. Έτσι. Στη Γαλλία θα δεις μακεδονικές πατάτες, σκέτα. Και δεν εννοούν πατάτες δικές μας, εννοούν από τα Σκόπια. Εννοώ ότι αυτή η μάχη τώρα έπρεπε, θα να ειδωθούν, Δεν θα μπορώ κι εγώ να λέω ότι οι πατάτες είναι μακεδονικές. Τώρα, μία επιτροπή μπορεί να μου πει ότι ξέρεις κάτι, μακεδονικές είναι αυτές, δεν μπορούν να είναι και δικές σου. Τώρα θα λέγονται πατάτες από τη Βόρεια Μακεδονία. Είναι αυτό που θέλαμε πριν 25 χρόνια, όχι. Αλλά χάσαμε ένα πόλεμο 25 χρόνια και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε στην επόμενη μέρα, που η επόμενη μέρα θέλει να απλώσουμε ένα χέρι
στους γείτονές μας για να μην, μην τους αφήσουμε να πάνε πακέτο στην Τουρκία. Άρα εσείς θα ψηφίσετε τη συμφωνία, αλλά δεν θα στηρίξετε την κυβέρνηση. Προφανώς. Το λες πολύ καλά και πολύ. Το θέμα όμως ότι επειδή ανήκετε στο κίνημα αλλαγής, το κίνημα αλλαγής από ό,τι φαίνεται. Αφού φεύγουν την. Φεύγετε 1η Ιουλίου, φεύγετε από το κίνημα αλλαγής. Ήδη, ας πούμε, ξέρω εγώ, Γρηγόρης ο Ψαριανός είπε τέλος το κίνημα αλλαγής για μένα. Όμως υπάρχουν και άλλες δηλώσεις από στελέχη σας, όπως ο κύριος Σαμυράς, ο οποίος λέει αν αλλάξει η ρότα το ποτάμι θα έχει πρόβλημα, και μίλησε και για το ενδεχόμενο προσέγγισης με το ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη ο ίδιος δεν θα είχε θέση στο κόμμα. Δηλαδή, είναι ξεκαθαρισμένα αυτά. Υπάρχουν βουλευτές από το ποτάμι που λένε ότι αν προσεγγίσουμε τη Νέα Δημοκρατία θα φύγουν, και υπάρχουν και βουλευτές από το ποτάμι που λένε να προσεγγίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ θα φύγουμε. Και είναι οι βουλευτές μου. Λένε το σωστό. Γιατί το ποτάμι είναι ποτάμι. Διακρίνει το καλό και το κακό, το λέει στη Βουλή, αυτό υπηρετεί και δεν κάνει παζάρια. Δεν κάνει παζάρια. Το κίνημα αλλαγής έχει τελειώσει για σας. Δεν κάνει παζάρια ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Ούτε αριστερά ούτε δεξιά ούτε στο κέντρο όμως. Γιατί φαίνεται ότι. Στο κέντρο είμαστε. Είμαστε στο κέντρο, ναι. Αλλά δεν θα είσαστε μαζί με τη Φόφη. Δεν θα είσαστε μαζί με τη Φόφη. Η απόφασή σας. Εδώ θα κάνεις μια. Υπομονή, έχω συγκαλέσει, όπως ξέρει. Η αίσθηση δική μου είναι ότι έχετε τελειώσει. Έχω συγκαλέσει τη μεγάλη συνάντηση των αντιπροσώπων στη 1 Ιουλίου. Για να αποφασίσω ότι τη φέρνετε από το κοινάλι. Θα κάνουμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν θα κρυφώ. Δεν το κρύψω. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Εμείς γιατί μπήκαμε στο ποτάμι. Δεν μπήκαμε για να σιγουρέψουμε κάποια θέση. Γιατί, όπως είπες πριν, είμαστε και περιζήτητοι γαμπροί. Δεν θέλουμε αυτό το ρόλο. Το κίνημα αλλαγής εννοείται έτσι. Ναι, όχι. Δεν μπήκαμε για να σιγουρέψουμε κάποια θέση. Ναι. Δεν μπήκαμε για να εξασφαλίσω εγώ κάποια αντιπροεδρία ή κάποια θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Το έχω αποκλείσει. Όταν πήγα, μου είπαν θα είσαι αντιπρόεδρο ή τέλος πάντων θα είσαι επικεφαλής του επικρατείας. Και λέω όχι. Εγώ βγαίνω πάντα με σταυρό. Διεκδικώ. Άρα δεν μπήκαμε στο κίνημα αλλαγής για να διεκδικήσουμε θέση. Μπήκαμε τι. Μήπως μπορέσουμε τις παραδοσιακές δυνάμεις του χώρου, που είναι παλιές και ισχυρότερες από εμάς, να τις πρόξουμε σε πιο νεωτεριστικές θέσεις, σε πιο μεταρρυθμιστικές θέσεις. Έφαγες πόρτα όμως. Δεν μπορούμε. Είναι δύσκολο. Παρότι κάνουμε συμμαχία με ανθρώπους που υπάρχουν εκεί, οι μεταρρυθμιστές, οι Δημάρ, ο Παπανδρέου, προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες συμμαχίες. Το αποτέλεσμα είναι ότι το κίνημα αλλαγής είναι ένα πιο συντηρητικό. Τελευταίο ερώτημα. Ένα πιο συντηρητικό κίνημα από αυτό που θα θέλαμε. Γι' αυτό πρέπει να εκτιμήσουμε, πρέπει να εκτιμήσουμε όλοι μαζί 1 του μήνα. Τι θα κάνει. Εάν δηλώνεις ότι το κίνημα αλλαγής είναι συντηρητικό. Όχι, είναι πιο συντηρητικό από αυτό που θέλαμε. Πιο συντηρητικό από εκείνο που θέλατε, άρα. Τσάου, τσάου. Άρα, τσάμπα πήγε. Κάτι τελευταίο. Για το κίνημα αλλαγής. Όσοι διαφωνούν με τις απόψεις σου για τη συμφωνία, είναι φασίστες, είναι εθνικιστές, είναι εθνίκια, είναι αμόρφωτοι. Όχι. Τουλάχιστον αυτό ακούγεται. Εγώ δεν το έχω πει. Όχι, όχι, το ρωτάω. Εγώ δεν το έχω πει και έχω ένα σεβασμό στην αγωνία του κόσμου. Και είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Και είναι ένα μεγάλο κομμάτι, πρόσεξε, σε αντίθεση με πολλούς άλλους, εγώ όπως ξέρεις κυκλοφορώ μόνος μου στους δρόμους. Έτσι. Ούτε στρατιές, σωματοφυλάκων, ούτε τίποτα. Με τη μηχανή ακόμα. Με τη μηχανή. Και κράνος. Με παίρνει και φωτογραφίες του Μητσοτάκης, θα είδες. Λοιπόν, κυκλοφορώ με τη όλοι σε παίρνουν φωτογραφίες, σου λένε γεια σου Σταύρο και εκεί Σταύρο και αφέτη Τσουτσουλομίτη. Όχι, και μου λένε και ο Αλέξης. Και μου λένε και αυτά που διαφωνούν και μου λένε αυτά που συμφωνούν, ενώ ότι έχω μια επαφή με τον κόσμο. Έτσι. Και κάνω και τη βόλτα μου στη φοβερή παραλία στη Θεσσαλονίκη και συζητώ με τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει να του πει τα πράγματα. Οι πολιτικοί στην Ελλάδα έχουν δείξει μια δειλία. Όχι μόνο σε αυτό το πρόβλημα, σε όλα τα ζητήματα. Είμαστε δειλοί, δεν λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Πώς θα πείσεις σε αυτόν τον κόσμο όμως ότι η άποψη, ότι η συμφωνία είναι καλή. Πώς, εσύ από την πλευρά σου. Εγώ κάνω μια συζήτηση με τον κόσμο, δεν θα τα ξαναπούμε, που σου έχω πει τα επιχειρήματά μου. Και όταν ο κόσμος αντιλαμβάνεται το σύνολο της κατάστασης, μου λένε μάλλον έχεις δίκιο. Να σου πω πότε θα είχαμε μια καλύτερη συμφωνία. Να σου πω. Πότε. Όχι αν θα ήμουν εγώ πρωθυπουργός, αυτό το είπαμε πριν, έτσι. Εάν θα είχαμε ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Δεν έγινε. Εάν είχαμε ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Το ζήτησα από τον Τσίπρα, μου είπε ναι. Ο Μητσοτάκης είπε συμφωνούμε. Δεν το κάναμε. Δηλαδή, εάν με κλειστές τις πόρτες και χωρίς κάμερες, έτσι, συζητούσαν σοβαρά η πολιτική ηγεσία, η στρατιωτική ηγεσία, οι διπλωμάτες. Για το τι μπορούμε να κερδίσουμε,
Θα πέφτανε δύο-τρεις μικρές ιδέες. Θα ήταν καλύτερη και η συμφωνία, λες. Θα ήταν καλύτερη η συμφωνία. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να διορθώσουμε τα δύο προβλήματα της συμφωνίας που είναι η γλώσσα και, και κυρίως το θέμα. Μια ερώτηση από τον Μανώλη Κοντάκη, αν και έχουμε υπερβεί τον χρόνο. Μανώλη, ναι. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Θεοδωράκη. Τον διαβάζω, κύριο Κοντάκη. Είναι προσεκτικός. Όλοι το διαβάζουν. Κύριε Θεοδωράκη, προφανώς και είμαστε προσεκτικοί σε αυτή την κρίσιμη στιγμή και χαίρομαι που αναγνωρίζετε και εσείς ότι η Τουρκία είναι η βασική απειλή για τη χώρα, διότι στο παρελθόν, το 2000 για παράδειγμα, όταν κάποιοι το φωνάζαμε αυτό, κάποιοι ήταν οι χειροκροτητές της πολιτικής του Ζεϊμπέκικου τότε και οι υπόλοιποι εμείς ήμασταν οπισθοδρομικοί. Αλλά το ερώτημά μου είναι άλλο. Ναι. Χτες, Έλληνες πολίτες, μέλη ενός μικρού κόμματος τυφλώνα, διαμαρτυρήθηκαν του ουράνιου τόξου συγκεκριμένα, επειδή οι αστυνομικές αρχές δεν σεβάστηκαν το δικαίωμά τους κατά αυτούς στην εκφορά της μακεδονικής γλώσσας εντός εισαγωγικών κατά εμάς, εντός του ελληνικού εδάφους. Εσείς πιστεύετε ότι οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι ζουν στη Φλόρινα και μιλούν το ιδίωμα πρέπει να έχουν το δικαίωμα αναγνώρισης και χρήσης αυτής της γλώσσας την οποία αναγνωρίσαμε τη συμφωνία στην επαφή τους με τις δημόσιες αρχές στην Ελλάδα? Πρέπει να είναι ένα θέμα δικαιωμάτων που σας αρέσει. Προσέξτε. Να δω τώρα εσείς πόσο προσεκτικός θα είστε τώρα. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να μην χτίζουμε ένα διχασμό. Και να μην θέτουμε καινούργια ζητήματα στη χώρα αυτή τη στιγμή. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν βλάχικα, αρβανίτικα. Υπάρχουν ιδιώματα. Και υπάρχουν στα σύνορα άνθρωποι που μιλούν το σλαβικό αυτό ιδίωμα. Δεν είναι κρυφό. Το ξέρουμε, τους συναντάμε. Και είναι Έλληνες. Νιώθουν Έλληνες, υπηρετούν στον ελληνικό στρατό. Αυτοί λοιπόν είναι όλοι μαζί μας, δεν είναι εχθρός μας. Στα χωριά στη Φλόρινα δηλαδή που θα ακούσει αυτό το ιδίωμα, άμα πας, δεν θα πεις ότι είναι εχθροί μου αυτοί. Γιατί πιστεύουν στην Ελλάδα, πιστεύουν στις ίδιες αξίες που πιστεύω κι εγώ. Άρα, δεν πιστεύω ότι πρέπει να βάζουμε άλλες διαφορετικές δυνάμεις. Ναι, αλλά αυτοί τις βγάζουν για την αναγνώριση της γλώσσας. Εγώ δεν λέω. Εγώ, επαφή με τις δημόσιες αρχές. Εγώ λέω το μεγάλο, το ουσιώδες. Αυτοί τις βγάζουν όμως ότι, Ελλάδα... ότι επιτέλους καθιερώθηκε η γλώσσα εγώ που τους εκφράζει και τους εκπροσωπεύει. Εγώ το ρωτώ αυτό, διότι η συμφωνία που ο κύριος Θεοδωράκης θεωρεί ότι είναι καλή, θεωρώ ότι έχει και κερκόπορτες. Διότι από τη στιγμή, αγαπητέ Πρόεδρε... Κάθε συμφωνία έχει αδυναμίες. Αγαπητέ Πρόεδρε, από τη στιγμή που εμείς τη μία ζητάμε... Επιτρέψτε μου να σας δικαιολογήσω, να διατηρήσω την ερώτηση. Τη μία ζητάμε να αναθεωρηθεί το Σκοπιανό Σύνταγμα, να μην αναγνωρίζει μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα. Και από την άλλη, ένας βουλευτής, δύο βουλευτές μίλησαν αυτό το ιδίωμα, ο ένας μέσα στη Βουλή, ο άλλος θέσει τις πρέσπες. Και την Τρίτη αρχίζει η διαμαρτυρία για το αν πρέπει να χρησιμοποιεί κανείς τη λεγόμενη μακεδονική γλώσσα στη χρήση με τις δημόσιες αρχές. Άρα, στην πραγματικότητα, βάζουμε μόνοι μας το θέμα της μακεδονικής μειονότητας. Υπάρχει μια υπερβολή στο λόγο σας. Δεν έχω δει ότι διχάζεται ο κόσμος για το ποιο γλώσσα θα μιλάμε. Μιλάμε την ελληνική. Προφανώς υπάρχουν ιδιώματα σε όλη τη χώρα. Συνυπάρχουμε με όλους αυτούς. Τις μικρές διαφορές και η Ελλάδα είναι μια δυνατή χώρα και θα πρέπει στη νέα πορεία, το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας είναι 21 Αυγούστου, Γιώργο, έτσι, εκείνη το μεγάλο πρόβλημα της χώρας.